την βοήθεια του κοινού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αυτή είναι και η διαφορά σε σχέση με το τελευταίο ντέρμπι που έπαιξαν οι δύο ομάδες την περσινή σεζόν, όταν ήταν τιμωρημένοι οι ερυθρόλευτοι, που στην ουσία στέρισε και τον τίτλο στους πράσινους. Τώρα ο Μαρέσκα σταματάει. Κάνει νόημα στον Βραζιλιάνο να εκτελέσει. Απομάκρυνση από τον Ελκαμπή. Ρουμπεν Πέρεθ με το κεφάλι. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Τζούριτσιτς για τον Μλαντένοβιτς. Πάσα στον Παλάσιος. Σε κοντά του ο Σέρβος. Η συνεργασία με τον Αργεντίνο ολοκληρώνεται. Χτυπάει να τον μαρκάρει ο Ορτέγα. Και σφυρίζει ο Μαρέσκα για φάουλ. Μένει και πάλι το σφύριγμα του Μαρέσκα. Για να γεμίσει ο Σέρβος στην αντίπαλη περιοχή στο 28. Μπάλα περνάει, ο Πασχαλάκης βάζει το σώμα του, η μπάλα στα δίχτυα από τον Βαγιανίδη. Στο 28 ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με τον Γιώργο Βαγιανίδη σε αυτήν την στημένη φάση όπου ο Πασχαλάκης προσπάθησε να διώξει την μπάλα, έβαλε το σώμα του, ήρθε την τελευταία στιγμή 1 στο 28 λεπτό. Καμαρά αφήνει πίσω στον Ντόι. Παίρνει Ορτέγα. Κάνει κίνηση ο Ποντένσε. Ο Αργεντίνος υπό την πίεση του Μπερνάρ θα αφήσει στον Αλεξανδρόπουλο. Ζητάει και παίρνει μπάλα ο Ρέτσος. Φορτούνης. Συνεργασία με τον Ροντινέη. Κάνει κίνηση ο Βραζιλιάνος. Συγκλίνει ο Φορτούνης. Δεν μπόρεσε όμως να συνεργαστεί με τον Μασούρα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βγει στην κόντρα. Παίρνει ο Ποντένσε. Το σούτ του Καμαρά, μπάλα στα δίχτυα. 1-1 στο 48. Ο Ολυμπιακός φέρνει το παιχνίδι στην Καμαρά. Εδώ σκόρερ. Θα υπάρξει λίγη διακοπή. Υπάρχει παίχτης του Παναθηναϊκού που είναι πεσμένος στο έδαφος. Είναι ο Χουάν Καρ, αν δεν κάνω λάθος, ποιος είναι πεσμένος στο έδαφος. Τον άμεσο συνεργάτη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και εδώ εικόνα λίγο πριν, σε εκείνο το σημείο, βρεθεί στο έδαφος στην συνέχεια ο Χουάν Καρ.